Στην ηλεκτρονική κάρτα, το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να πληκτρολογήσει το PIN του. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. Πώς, ποιος και από πού πήρε τα χρήματα? Το ταμείο αυτό διαβάζει μέσω της μαγνητικής ταινίας το όνομα και τον αριθμό λογαριασμού του χρήστη που έχει τη συγκεκριμένη κάρτα. Τα στοιχεία μέσω διαδικτύου φτάνουν στη βάση δεδομένων της τράπεζας που σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Αν η κάρτα ισχύει, τότε ο χρήστης θα πρέπει να αναγνωριστεί μέσω του PIN κωδικού. Εάν ο κωδικός PIN είναι σωστός και υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό, η αγορά εγκρίνεται. Μέσα στις επόμενες ημέρες, το ποσό θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό. Εκτός φυσικά από αυτόν τον τρόπο που είδαμε, η πληρωμή είναι δυνατή και μέσω πιστωτικής κάρτας. Το μηχάνημα που υπάρχει στο ταμείο διαβάζει τα στοιχεία από τη μαγνητική ταινία. Οι πληροφορίες αυτές φτάνουν στη βάση δεδομένων μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, όπου εκεί ελέγχεται αν η πιστωτική κάρτα ισχύει και αν το ποσό ξεπερνάει το όριο. Εάν το ποσό φυσικά μπορεί να καλυφθεί, τότε οι λογαριασμοί συγκεντρώνονται στην εταιρεία που εξέδωσε την κάρτα και τα χρήματα αφαιρούνται από το λογαριασμό τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι που λέμε αγορά με πίστοση. Ας γυρίσουμε όμως στην παραγωγή των καρτών πληρωμής στην πόλη Νίτρα. Σε ένα τμήμα υψηλής ασφαλείας θα πρέπει τώρα και τα 4 αλουμινόχαρτα να περάσουν από οπτικό τεστ. Και το μαγνητικό αλουμινόχαρτο και η μπροστινή και η πίσω πλευρά, αλλά και το μπροστινό αλουμινόχαρτο. Τώρα αυτά τα 4 μέρη θα ολοκληρώσουν την κάρτα πληρωμής. Ανάμεσα στα φύλλα αυτού του ευγενούς μετάλλου, στα οποία δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ίχνος σκόνης, τοποθετούνται οι κάρτες οι οποίες βρίσκονται στις χάλκινες κασέτες, στο μηχάνημα για την πλαστικοποίηση. Ασκώντας πίεση 120 τόνων και σε θερμοκρασία 150 βαθμούς, το μηχάνημα ενώνει τα 4 στρώματα. Στη συνέχεια οι κάρτες παίρνουν τη μορφή τους. Η λεπίδα του μηχανήματος εκτύπωσης κόβει τις κάρτες με ακρίβεια χιλιοστού. 48 κάρτες ανά φύλλο. Τώρα θα προσθεθεί η ταινία για την υπογραφή και το πιο σημαντικό, το ολόγραμμα. Είναι όμως αρκετό ένα ολόγραμμα για να προστατέψει την κάρτα από τους πλαστογράφους? Τα αστυνομικά τμήματα κάθε χώρας γνωρίζουν ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι για να πλαστογραφούν τις κάρτες. Συνήθις τόπος του εγκλήματος, τα ATM. Εκεί συμβαίνουν όλα. Ακριβώς εκεί οι δράστες παίρνουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κάρτας. Τα στοιχεία εκείνα με τα οποία αργότερα σηκώνουν τα πάντα από το λογαριασμό. Το βίντεο που είδαμε μας το έδωσε η αστυνομία. Ο Έντουαρντ, ειδικός σε θέματα εγκληματικότητας, θα μας δείξει τι ακριβώς κάνουν οι δράστες. Also die Täter, wenn sie einen Geldautomaten präparieren, müssen eins auf jeden Fall tun. Das ist ein Vorsatzgerät anzukleben auf dem Kartenschacht. Und hier kann dann die Zahlungskarte eingeschoben werden. Und das zweite ist entweder eine solche Videoleiste. Hier ist eine kleine Kamera drin. Diese Videoleiste wird in den Automaten reingeklebt und nimmt auf, wenn man die Tastatur bedient. Oder es gibt noch eine Variante. Das ist ein Aufsatzpatch. Das wird über die Tastatur gelegt. Und wenn der Kunde jetzt hier die PIN-Nummer eingibt, dann wird sowohl der Automat bedient, denn das drückt einfach durch auf die Originaltastatur. Und hier ist Equipment, das nimmt dann diese PIN-Nummer ein. Das sind Speichermedien. Und die Täter haben dann sowohl Zahlungskarte als auch die PIN-Nummer. Τα δεδομένα από τη μαγνητική ταινία τοποθετούνται σε ένα ειδικό πρόγραμμα γραφής. Στο τέλος φυλάσσονται στη λεγόμενη White Plastic κάρτα και σε συνδυασμό με τον κωδικό PIN τους δίνεται η δυνατότητα να κλέψουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς των δημάτων τους. Πώς όμως μπορούμε να προστατευτούμε όταν κάνουμε ανάληψη χρημάτων? Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τα ATM που είναι μέσα στο οίκημα της τράπεζας. Ελέγξτε τα ATM για τέτοιες περίεργες βέργες. Βάλτε το PIN σας καλύπτοντας τους αριθμούς, έτσι ώστε να μην είναι ορατή. Τότε κανένας δεν θα μπορεί να δει τα στοιχεία σας. Μελλοντικά πάντως τα πράγματα για τους πλαστογράφους θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και αυτό λόγω αυτού του chip. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό θαύμα και σε μερικά χρόνια από τώρα θα έχουμε την αντικατάσταση της μαγνητικής ταινίας με την προσαρμογή της συσκευής αυτής στην κάρτα. Αυτή η μικροσκοπική φρέζα δημιουργεί χώρο για το τσιπάκι. Στη συνέχεια το chip τοποθετείται μέσα στην κάρτα.
Έφτασε η ώρα για το τεστ αντοχής. Ένα ειδικό μηχάνημα υποβάλλει σε τεστ κόπωσης τις τυχαία επιλεγμένες κάρτες μέχρι και 2.000 φορές. Wir wissen ja alle, wie manche Leute ihre Kreditkarte behandeln. Sie tragen sie unsachgemäß im Geldbeutel, biegen sie, geben sie sogar ihren Kindern zum Spielen. Wir sorgen mit unseren Tests dafür, dass der Chip in der Karte bleibt und die Karte auch sonst den Alltagsbelastungen gut standhält. Κατά κανόνα, οι πιστωτικές κάρτες ισχύουν για 4 χρόνια. Το υλικό από το οποίο έχουν φτιαχτεί δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν τρύπες πάνω τους. Έτσι, όταν η κάρτα περάσει όλα τα τεστ, τότε είναι έτοιμη να περάσει στα επόμενα στάδια. Το πακετάρισμα, την καταμέτρηση και το σφράγισμα. Και μετά, από τη σλοβακική πόλη της Νίτρα, στο Μόναχο. Όπως και να έχει πάντως, ακόμα δεν μπορεί κανείς να πληρώσει με αυτές τις κάρτες. Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Εδώ οι κάρτες πρέπει να πάρουν τα στοιχεία των μελλοντικών ιδιοκτητών τους. Φυσικά και εδώ όλα παρακολουθούνται από τις κάμερες ασφαλείας. Πακεταρισμένες σε αυτό το γκρίζο και αδιαφανές κυβότιο στη Σλοβακία, οι φρεσκοεκτυπωμένες κάρτες φτάνουν στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο. Μια ακόμη στάση στο δρόμο προς το υπόγειο του κτηρίου. Φυλάσσονται πίσω από μια τσάλινη πόρτα πάχου 40 εκατοστών. Όταν οι τράπεζες στείλουν με την επισήμανση αυστηρός εμπιστευτικό τα στοιχεία των πελατών τους, τότε αρχίζει η φάση υπό την επίβλεψη του Μάρτιν Σμούντα, υπεύθυνου για τη μεταφορά δεδομένων στις μελλοντικές κάρτες. Τώρα οι κάρτες λαμβάνουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους. Αυτό το μηχάνημα πληκτρολογεί το όνομα και τον αριθμό λογαριασμού. Οι κάρτες είναι τώρα πια έτοιμες να πάνε στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα μπορούν να αγοράζουν αυτές χωρίς μετρητά όσο θέλουν και όσο τους επιτρέπει το προβλεπόμενο όριο. Από την εποχή όμως της τεχνολογίας, γυρνάμε γρήγορα στην ρομαντική εποχή των μετρητών, αφού κάθε μήνα έρχεται ο λογαριασμός και πληρώνεται φυσικά σε cash.